Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια διαπίστωση. Αυτές τις δύο μέρες, αυτήν εδώ την αίθουσα, περίσσεψε ο πολιτικός ταρτουφισμός. Ακούστηκαν ψέματα, πολλές διαστρεβλώσεις, μισές αλήθειες, αλλοιωμένη πραγματικότητα. Είδαμε λαζονία, είδαμε παραχάραξη, είδαμε παραπλάνηση, είδαμε φαρισαϊσμό. Και όλα αυτά για ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα, όπως είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Και μια και μιλάμε για εκπαίδευση, να πούμε ότι κάποιοι από εσάς εδώ αυτοδικαίως και με υποτροφία θα πέρναγαν σε κάποιες σχολές υποκριτικής. Ήταν πολύ κακοπαιγμένο αυτό το έργο που ανέβηκε, «Η αριστεία της τσέπης», τουλάχιστον έχει ωραίο τίτλο. Οι ερμηνείες κάποιων θα μείνουν στην ιστορία την κοινοβουλευτική. Και πάμε στο κυρίως θέμα. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων όταν μετά από εξάμηνο ρεσιτάλ επιθέσεων κυβέρνησης και Υπουργείου Παιδείας στο κρατικό μονοπόλιο της ανώτατης εκπαίδευσης, στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στους αγώνες για την υπεράσπισή του, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι άξονες του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα, από χθες δηλαδή. Ήταν πριν από μια εβδομάδα που είδαμε σε εκείνο το ανεκδίγητο φροντιστήριο στη Δάπνο Δοφουκού πόσο στριμωγμένη είναι η κυβέρνηση. Είδαμε την αγωνιώδη προσπάθεια του Πρωθυπουργού να διαφημίσει και να εξοραίσει αυτό το αντιδραστικό και κατάπτυστο νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την περαιτέρω υποβάθμιση των δημοσίων, το οποίο έχει καταδικαστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών. 70% διαφωνεί και εδώ και δύο μήνες πραγματοποιεί μεγάλες και επίμονες κινητοποιήσεις και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί πανεπιστημιακών και εργαζομένων όλης της χώρας. Μα αν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, ας ανοίξει θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο να το χρηματοδοτήσει ώστε να είναι σύγχρονο. Από τα πιο προκλητικά που είπε εκεί ήταν ότι το νομοσχέδιο θα επιτρέπει στα Ελληνόπουλα να μην φεύγουν στο εξής εκτός συνόρων για σπουδές, ανακουφίζοντας από τα πολλά έξοδα της οικογένειές τους, προσπαθώντας να πείσει ότι τάχα νοιάζεται για τις λαϊκές οικογένειες που θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, όταν είναι αυτός που έχει θεσπίσει τον κόφτη της ΕΒΕ, όταν έχει διαλύσει τη φοιτητική μέρημνα, εμπορευματοποιώντας την παιδεία σε τεράστιο βαθμό. Μαζί επιστράτευσε και το αφήγημα περί ανομίας. Τέλειωσε η βία, είπε, στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ανήκει σε μια άλλη εποχή, την ώρα που είναι αυτός που έστελνε τα ΜΑΤ να ξυλοφορτώνουν φοιτητές και φοιτήτριες που αγωνίζονται για δωρεάν και δημόσια παιδεία. Αυτούς που στη σύγκληση της συντήρησης απαντούν με τη σύγκληση των αγώνων τους. Αυτά ήταν τα λόγια. Να δούμε τώρα και τις πράξεις. Απλά και κατανοητά με τίτλους. Τι θα συμβεί? Χτύπημα στην αξία του πτυχίου. Ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της παιδείας. Πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση συνδεδεμένη με το πορτοφόλι κάθε οικογένειας. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα στα δημόσια πανεπιστήμια αν ιδρυθούν ιδιωτικά. Το είδαμε εξάλλου πώς έγινε και με την υγεία, την ενέργεια και άλλα. Είδαμε πού οδηγεί αυτή η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, όπου τα ιδιωτικά νοσοκομεία θησαυρίζουν και στα δημόσια τις προάλλες έκαναν ανάνυψη σε καρέκλα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πάνε μαζί με τα φοιτητικά δάνεια, όπως συμβαίνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα τα αφαισωθεί η λαϊκή οικογένεια και οι σημερινοί φοιτητές θα δουλεύουν μέχρι τα 50 τους χρόνια για να ξεχρεώσουν. Δεν βελτιώνονται οι δημόσιες δομές με την ίδρυση ιδιωτικών. Όχι, γίνονται ακόμη πιο ακριβά εμπορεύματα. Είναι ξεκάθαρο. Κανείς γονιός δεν ανέχεται να αναρωτιέται πόση παιδεία μπορώ να αγοράσω με τα λεφτά που έχω. Δεν είναι τα πάντα για πούλημα, δεν είναι τα πάντα εμπόρευμα. Η μόρφωση των παιδιών είναι δικαίωμά τους και δικό τους και δικό μας. Ρωτάμε λοιπόν, αυτοί που κλείνουν τις πόρτες στον ΑΕΗ σε χιλιάδες νέους με το Λύκειο Εξεταστικό Κέντρο, τι λένε στην εργατική λαϊκή οικογένεια ξεκάθαρα από ποτέ? Σας δίνουμε εμείς την απάντηση. Λένε ότι τα παιδιά της θα πρέπει να υπερπηδήσουν το ένα ταξικό εμπόδιο μετά το άλλο για να φτάσουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά οι πόρτες για ανώτατες σπουδές με πτυχίο, πτυχία ήδη αναγνωρισμένα, είναι ορθάνυχτες μόνο για όσους μπορούν να πληρώσουν. Πάμε λοιπόν και με τα βασικά.
Οι γονείς έχουμε ήδη πληρώσει και πληρώνουμε τεράστιο κόστος για τη μόρφωση των παιδιών μας, για να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να συμπληρώνουμε τις ανεπάρκειες του σημερινού δημόσιου σχολείου. Τι λέει η κυβέρνηση στα παιδιά αυτά? Λέει ότι άλλοι θα ματώνουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο και άλλοι θα κατακτούν πτυχίο πανεπιστημίου με μόνο κριτήριο τη φορολογική δήλωση των γονιών τους. Πολλοί από εμάς είχαμε και έχουμε παιδιά στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει αιμορραγία όταν σπούδαζαν σε άλλη πόλη και γνωρίζουμε τις ελλείψεις των ιδρυμάτων από τα καθίσματα στα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια μέχρι τους καθηγητές και τις εστίες. Όσοι μάλιστα έχουν παιδιά που δεν κατάφεραν να μπουν σε ένα ΑΕΗ, γνωρίζουν από πρώτο χέρι το κόστος των κολεγίων που θα εκτιναχθεί αν τους δοθεί η δυνατότητα να βαθμίσουν την ταμπέλα τους σε πανεπιστήμιο. Οι γονείς λοιπόν έχουν κάθε λόγο να είναι θυμωμένοι, αφού καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τις ανεπάρκειες του συστήματος, την ώρα που αθροίζουν τα έξοδα για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τα φροντιστήρια, την τιμή της ενέργειας με τα πολύχρωμα τιμολόγια, την τιμή του λαδιού και ούτω καθεξής. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν, ο Υπουργός Παιδείας έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια να μας πείσει πόσο θα ωφεληθούμε από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η οικονομική αφέμαξη των λαϊκών οικογενειών για το κατάλληλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Ένα στους δύο εργαζόμενους, το 49%, καταβάλει τουλάχιστον 500 ευρώ σε εκπαιδευτικές δαπάνες για τα παιδιά του σε μηνιαία βάση. Ενώ το 30% ξοδεύει τουλάχιστον 750 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τουλάχιστον ένα μηνιαίο μισθό. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο του 1997 στο Ριζοσπάστη με τίτλο «Μεθοδευμένη υπονόμευση της δημόσιας δωρεάν παιδείας». Τι περίεργο να επαληθεύονται πάντα οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις του Ριζοσπάστη μετά από μερικά χρόνια. Έλεγε τότε: «Ο κατήφορος της σημερινής κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Κάτω από την ψευδεπίγραφη ελεύθερη πρόσβαση κρύβεται η ένταση των ταξικών φραγμών, η όρθωση νέων εμποδίων για τα παιδιά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων να αποκτούν σωστή και ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή μόρφωση και η επιτάχυνση της πορείας κατεδάφισης από ό,τι έχει μείνει όρθιο από το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης». Πάντα τελικά τα λέμε λίγο πριν από όλους. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να ανοίγει τη συζήτηση για ιδιωτικά πανεπιστήμια, να στηρίξει το σχολείο και το πανεπιστήμιο που πηγαίνουν τα παιδιά μας, το δημόσιο. Αντί να είναι ιδιαίτερα δημιουργική στο πώς θα κόψει τα παιδιά από την πρόσβαση στα πανεπιστήμια, να τους δώσει τη δυνατότητα να κρατούν βαθμολογία σε μαθήματα και να μπορούν να περνούν στις σχολές πρώτης επιλογής και κοντά στο σπίτι τους. Να αποσύρει άμεσα κάθε συζήτηση για εθνικό απολυτήριο και τριπλές πανελλαδικές σε κάθε τάξη του λυκείου που θα κάνουν τη ζωή των παιδιών κόλαση. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, όλοι μας να σταθούμε δίπλα στο δίκαιο αγώνα των φοιτητών, γιατί η υπόθεσή τους είναι και η υπόθεση δική μας. Καμιά μορφή καταστολής σε μαθητές και γονείς που αγωνίζονται για το δίκαιο τους. Πολλά από όλα αυτά βέβαια τα έχει επισημάνει καιρό πριν η Ανώτατη Συνομοσπονδία Αγωνιών Μαθητών Ελλάδας. Τα υπογραμμίζουμε και από εδώ και τα διεκδικούμε. Κλείνω με το σύνθημα του χθεσινού συλλαλητηρίου των φοιτητικών συλλόγων. Έχει σημασία να ακουστεί μέσα εδώ. Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές. Θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές, κύριε Υπουργέ.